40 χρόνια ερασιακή θεατρική ομάδα, Μανώλης Γουρός σε πολλά σκηνικά, πάρα πολλές μακέτες, αν όχι σε όλα τα σκηνικά της ΕΘΟΑΝ. Αλήθεια, τι σημαίνει για τον Μανώλη του Γουρό αυτή η έκθεση? Στάση ζωής. Το 1981, πέρασαν 40 χρόνια, ούτε που το καταλάβαμε, ειδικά εμείς οι παλιοί που είμαστε από το 1981, και είπαμε να κάνουμε μία έκθεση, να τιμήσουμε και να εορτάσουμε τα 40 χρόνια ΕΘΟΑΝ. Είχαμε αρκετό υλικό. Μάζευα χρόνια τώρα και τελικά χρησιμοποιήθηκε και είμαι και πάρα πολύ χαρούμενος με το αποτέλεσμα που βγάλαμε. Με τη βοήθεια της Δέσποινας Κερούλης, τα κουστούμια και όλα αυτά, η υπεύθυνη βεστιαρίου και όλα αυτά τα πράγματα. Αυτά, τι άλλο να... συγκινημένος. Εντάξει, βλέπω ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι στη ζωή από φωτογραφίες και κάπου συγκινήσει. Τι δουλειά έχουμε ρίξει, πόσο καλά έχουμε περάσει. Και αυτό είναι ένα φάρμακο να πάμε παραπέρα, να προχωρήσουμε ακόμα. Ωραία, από τώρα και πέρα λοιπόν, Μανώλη, πού πάμε? Αυτό τώρα δεν μπορώ να απαντήσω εγώ. Ετοιμαζόμαστε βέβαια για το 2022. Μάλιστα σήμερα έχουμε πρόβα. Θα προχωρήσουμε, θα συνεχίσουμε. Θα συνεχίσουμε. Υπάρχει διάθεση, υπάρχει ενδιαφέρον. Ναι. Υπάρχει ενδιαφέρον, υπάρχει διάθεση. Τώρα η Φωτεινή με τη Μαριάνθη έχουν αναλάβει πάλι το καινούριο το έργο. Και προχωράμε. Ποιο θα είναι το καινούριο έργο? Δεν μπορούμε να σας πούμε ακόμα. Αν κλείσει τα μάτια του Μανώλη Γουρό σήμερα, είναι το 2021 και πάει πίσω τότε, το 1981, ναι, τι είναι εκείνο που θα πρωτοθυμηθεί από την πορεία της ΕΘΟΑΝ 40 χρόνια? Πρώτα-πρώτα, προηγουμένως αυτό έλεγα, πρώτα-πρώτα θυμάμαι την πρώτη εμφάνισή μου στη σκηνή επάνω του Λάμπη, με το Φόντι Μητράκη. Θυμάμαι ακόμα την ατάκα που είπα και θυμάμαι το τι έγινε μετά που δεν πρόλαβα να πάω τουαλέτα. Αυτό είναι αρκετό. Από το άγχος και τη χαρά. Ναι, από το άγχος, όχι τη χαρά, από το άγχος. Να πω βέβαια ότι όλο αυτό το πράγμα που είμαστε σήμερα ξεκίνησε με ιδέα του Νίκου του Κούντουρου. Μαζευτήκαμε κάποιο χειμώνα εκεί, Γενάρη, πάνω από τα διαμερίσματα της Eurobank και λέει ο Νίκος, βρε παιδιά, μαζευτείτε κάποια άτομα να κάνουμε έτσι μια θεατρική ομάδα, να κάνουμε μια παράσταση και από εκεί ξεκίνησε η όλη ιστορία. Κάπως έτσι ξεκίνησε. Να λοιπόν που για μια ακόμα φορά η παρέα είναι αυτή η οποία δημιουργεί στο Μαραμπέλο, η παρέα είναι αυτή. Και οι δύσκολες νύχτες του χειμώνα. Έτσι. Και οι δύσκολες νύχτες του χειμώνα στον Άγιο Νικόλα. Παρόλο τουριστική πόλη, το χειμώνα είναι. Λίγο πριν μας σχολίασες ότι πολλές από τις μακέτες δεν τις έχεις κρατήσει σε δικό σου αρχείο φτιαγμένες. Όχι, δεν ήταν, δεν ήταν αυτό. Είχα 4-5 μακέτες στο σπίτι από τις τελευταίες παραστάσεις, οι οποίες ήταν στη βιβλιοθήκη προστατευμένες κάτω στο χώρο το δικό μας. Υπήρχε μια υγρασία η οποία οι μακέτες επάνω στα ράφια διαλύσανε. Οπότε έπεσε η καραντίνα ευτυχώς και έβγαλα αυτή τη δουλειά που έβγαλα. Όσες μακέτες δεν υπήρχαν, γύρω στις 38 με 40 πρέπει να είναι. Εσύ και αρκετή άλλη από την αρχική ομάδα παραμένει τη βασική πυλώνα της θεατρικής ομάδας και χάρη σε εσάς έχουν πλησιάσει την ομάδα και πάρα πολλά καινούργια άτομα. Ναι, ψάχνουμε πάντα να βρούμε καινούργια άτομα, δηλαδή πάντα που θα γίνει μια καινούργια δουλειά θα βγάλουμε μια ανακοίνωση ότι ψάχνουμε κόσμο, ψάχνουμε άτομα για να παίξουμε. Και όποιος αντέχει και όποιος θέλει και όποιος μπορεί παραμένει, είναι άτομα πάλι που έχουν μείνει από τη δεκαετία την τελευταία και συνεχίζουν μαζί μας. Αλήθεια, η ΕΘΟΑΝ μέχρι πού μπορεί να φτάσει? Α, δεν ξέρω. Δεν ξέρω καθόλου. Αυτό είναι κάτι το οποίο προς το παρόν περνάμε καλά. Τελειώνουμε και αμέσως την επόμενη μέρα συζητάμε το τι θα είναι το επόμενο. Αλλά εντάξει, δεν μπορούμε να κάνουμε και πολλές παραστάσεις το χρόνο. Η αλήθεια είναι αυτή. Σε μια παλιότερη κουβέντα μας είχες πει ότι σε σένα δρά και ψυχολογικά. Ψυχολογικά, σαν ανάταση. Μα δεν είμαι μόνο εγώ. Έρχονται άτομα τα οποία είναι ντροπαλά, τα οποία είναι συναισθαλμένα και βλέπεις τελειώνουν οι παραστάσεις και λένε τι θα είναι το επόμενο. Που πάει να πει ότι τους κάνει καλό. Δηλαδή ευτυχώς δεν έχουμε χρειαστεί ψυχίατρο και ψυχολόγο ακόμα κανένας που είμαστε εκεί μέσα. Το συστήνω δηλαδή να πλαισιώσετε την ομάδα. Ευχαριστώ που το παίρνουμε ως πολύ θετικό σχόλιο αυτό. Και αλήθεια τώρα κλείνοντας, Μανώλης Γουρέ, 40 χρόνια ΕΘΟΑΝ, ετοιμάζεται ένα νέο έργο. Αυτή η έκθεση θα μπει στον ντουλάπ των αναμνήσεων της ομάδας, ναι, ως παρακαταθήκη για τους νεότερους, οι οποίοι θα πλησιάσουν ξανά για να δουν από πού ξεκίνησε όλο αυτό. Να γιορτάσουμε τα 50 χρόνια μετά. Να συμπληρώσουμε μέχρι να φτάσουμε τα 50. Και μετά θα δούμε. Και στα 100. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.